Το πρόγραμμα Γαλάζια Σημαία αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία της διεθνούς οργάνωσης Foundation for Environmental Education. Στη χώρα μας, το πρόγραμμα υλοποιείται από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, με την οποία η Γενική Διεύθυνση Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων βρίσκεται σε στενή και αγαστή συνεργασία. Η ποιότητα των νερών κολύμβησης στην Ελλάδα παρακολουθείται συστηματικά σε εφαρμογή της Οδηγίας 2006. Η επιλογή των ακτών έχει πραγματοποιηθεί από τη Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με τις κεντρικές και περιφερειακές συναρμόδιες υπηρεσίες της χώρας. Παρακολουθούνται κυρίως οι ακτές που συγκεντρώνουν σημαντικό αριθμό λουωμένων, οι ακτές που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον από κάθε άποψη, από αναπτυξιακή, αισθητική, τουριστική και περιβαλλοντική άποψη και ιδιαίτερα αυτές που δέχονται έντονες περιβαλλοντικές πιέσεις. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει εξασφαλίσει τις σχετικές πιστώσεις, κυρίως προερχόμενες από κοινοτικά κονδύλια, έως το έτος 2023 και αναφέρεται στη διενέργεια εκτεταμένων δειγματοληψιών σε 1.634 ακτές της χώρας μας. Τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών αναρτώνται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τις διευθύνσεις υδάτων των αποκεντρωμένων διοικήσεων της χώρας υπό την εποπτεία της γραμματείας μας, της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι το σύνολο των ακτών βρίσκονται σε εξαιρετικά καλή κατάσταση, γεγονός που αναδεικνύει την προσπάθεια που κάνουμε να διατηρήσουμε τη θάλασσα και το θαλάσσιο περιβάλλον, αλλά και τις ακτές της χώρας μας σε ένα καλό επίπεδο. Γιατί ο στόχος είναι ο τουρισμός, ο οποίος αποτελεί και σημαντική προτεραιότητα στη χώρα μας και βλέπουμε ιδιαίτερα τώρα που βγαίνουμε από την κρίση του κορονοϊού, από την πανδημία, ότι η ποιότητα της θάλασσας και των ακτών μας, όπως πιστοποιείται και από το πρόγραμμα των γαλάζιων σημαίων, αποτελεί μεγάλη προτεραιότητα, διότι η στήριξη του τουρισμού είναι ένα από τα σημαντικά μέσα που θα μας οδηγήσει στην ζητούμενη ανάπτυξη και την έξοδο από την κρίση.